άνοιξε η γη από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Εικόνες που κόβουν την ανάσα και που σκορπούν ανησυχία στους πολίτες του καλού χωριού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Μόλις τώρα με η γης άνοιξε, σκέψου λέει, αφού άνοιξε ολόκληρο βουνό, το σπίτι θα απομείνει. Και είναι σταθερά αυτά τα εδάφη. Αυτό είναι όλο πετρώδης. Έβαλα και το σίδερο και κάπου ένα μέτρο, ανάμιση μέτρα πάει κάτω. Και μόλις βρέξει, σιωμίσει νερό, θα πάει το βουνό όλο κάτω. Έσχισε η γης από το σεισμό. Όχι μόνο σε ένα τόπο, σε πολλούς τόπους. Έχει αρχίσει από εδώ προς τη Χαντρού και κάτω από το χωριό, νοτικά του χωριού. Βάθος αρκετό. Είναι 2,5 με 1,80 είναι το ρήγμα. Και η απόσταση είναι γύρω στα 60 μέτρα, 70 μέτρα. Τεράστιες ρηγματώσεις κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός κοντά στο νεκροταφείο του καλού χωριού, ενώ αντίστοιχες είναι οι εικόνες και σε δύο ακόμη σημεία του χωριού. Ήρθαμε και το είδαμε και φοβηθήκαμε πολύ όλοι το χωριό, γιατί έχει πάρει αυτό που έχει πάρει. Οι ειδικοί έχουν έρθει να κάνουν αυτοψία? Όχι, δεν έχει έρθει κανείς. Είσαστε εσείς οι πρώτοι που ήρθατε. Και συγχαρητήρια για το κανάλι σας. Για πρωτοφανή φαινόμενα έκαναν λόγο δημότες, οι οποίοι κρούν το καμπανάκι στους αρμόδιους, καθώς όπως υποστηρίζουν, υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης μεγάλου τμήματος του εδάφους στην περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά στην περιφέρειά μας. Είναι σε απόσταση αρκετά μακρινή και σε βάθος. Όταν πέσει αυτό, θα κατεδαφίσει και θα πάρει αρκετό. Είναι και δρόμοι, δύο δρόμους. Πρέπει να περιφραχτούν οι δρόμοι, να μην περνάνε αυτοκίνητα αγροτικά, γιατί θα γίνει δυστύχημα. Από κάτω δηλαδή περνάει δρόμο. Περνάνε δύο δρόμοι. Μεγάλες οι καταστροφές και στο καλό χωριό, με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε ένα μεγάλο σεισμό αυτό θα πέσει. Είναι ήδη κατεστραμμένο, το καμπαναριό κρέμεται, μεγάλες ζημιές, η εκκλησία, τα σπίτια, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στο δρόμο. Τα κατοικήσιμα είναι γύρω στα 5. Πού κοιμάστε? Στο υπόστεγο μένω. Στο υπόστεγο. Ένα υπόστεγο έχω και μπαίνω εκεί πέρα. Βάλα εχθές μια τέντα για τον αέρα. Συναντήσαμε και έναν ηλικιωμένο, ο οποίος διαμένει σε σκηνή, κοντά στο σπίτι του, το οποίο υπέστη μεγάλες ζημιές. Εδώ το σήκωσε ο σεισμός απάνω, το πέταξε όλο το σπίτι. Όλο ρήγματα, μια μεριά από την άλλη, όλες τις σεισμάδες. Την ίδια ώρα στο χωριό Ζήτα, κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, ενώ πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα. Είμαι καρκινοπαθής. Έχει πέσει το σπίτι μου. Μας βρήκανε σπίτι στο Ηράκλειο, σε φορτέτσα. Πήγα, παιδιά, το σπίτι είναι σε άθλια κατάσταση, μένουν αυγανοί, σπασμένα παράθυρα. Λένε ότι είναι επιπλωμένα, έχουν μόνο κρεβάτια μέσα, χωρίς θέρμαση. Πήγα το γιατρό μου και μου είπε να μην μπω καθόλου μέσα, διότι θα κολλήσω μικρόβιο. Είναι αυτά τα σπίτια από την εστία? Αυτά από την εστία. Έλεος, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εντάξει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Λέμε, πώς θα τις φτιάξουμε? Γιατί έκαναμε όλη τη ζωή μας, έκαναμε ένα σπίτι και τώρα σκεφτόμαστε πώς να το φτιάξουμε. Εγώ προσωπικά, από ό,τι εδώ πέρα και οι εικόνες δείχνουν, έχω πάθει μεγάλη ζημιά. Το θέμα είναι πότε θα μου το αποζημιώσουν και αν το, και πόσο, γιατί και τα σχετικά. Στο χωριό Ζήτα κάτοικοι ανησυχούν και για τον κορονοϊό, καθώς χθες θετικά στο κορονοϊό βρέθηκαν 3 παιδιά πολυμελούς οικογένειας που διέμεναν σε σκηνές. Πρόκειται για μια 13χρονη, ένα 15χρονο και ένα 27χρονο, οι οποίοι διαμένουν σε ξενοδοχείο COVID. Βόμβα μεγάλη. Και εντάξει, όλα καλά. Τώρα βλέπαμε τις ζημιές στα σπίτια. Αυτός ο κορονοϊός μας έχει τρελάνει τώρα. Δεν μπορούμε ούτε να πάμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο εκεί. Φοβάμαι. Σήμερα ήρθε κλιμάκι του ΕΟΔΗ να κάνει ελέγχο. Τώρα περιμένουμε. Μια μισή ώρα θα έρθουν να μας ξανακάνουν το δεύτερο τεστ και αύριο πάλι το τρίτο. Φοβάμαι άμα μένουν δίπλα μου. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα που σε συνεργασία με τον γιατρό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κεντρικά αναφερθήκαμε για 48-ωρο έλεγχο στα 23 σημεία, στα χωριά δηλαδή γύρω από την περιοχή, και καθημερινό έλεγχο με τεστ ταχείας ανίχνευσης στις κλειστές δομές.